Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με το σημερινό νομοσχέδιο, όπως είναι γνωστό, ενσωματώνουμε στην ελληνική νομοθεσία της διατάξης οδηγίας 881 του 2016. Δεν είμαι ενήμερος για την τελευταία που ανέφερε ο κύριος Καναθανασόπουλος. Θα τη δούμε για την Ελστάτ. Ελπίζω να τη δούμε σχετικά σύντομα, να δούμε και το σκεπτικό. Όπως έχουμε πει, είναι σημαντική συγκεκριμένο νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν και στην Ευρώπη, αλλά και η Ευρώπη είναι αρκετά πίσω στο ζήτημα του ελέγχου και εσωτερικά για τον τρόπο που οι εταιρείες της και τα δικά της νομικά πρόσωπα, εισηγμένες εταιρείες και όχι, φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός αυτής. Να θυμίσω στους πιο πολλούς, διότι έχουμε μιλήσει πολύ στην Επιτροπή, θέλω να πω τα ίδια, το θέμα του Γιβραλτάρ. Το θυμάστε όλοι. Αυτές τις μέρες τώρα με τον Brexit υπήρχε ένα θέμα με το Κοινοβούλιο του Γιβραλτάρ και τι θα γίνει με το Γιβραλτάρ και ποια θα είναι η δικαιοδοσία του Κοινοβουλίου, τα τελωνιακά, τα φορολογικά μέχρι και το ΦΠΑ. Το Γιβραλτάρ, όπως ξέρουμε, ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει δικό του Κοινοβούλιο, αλλά ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Γιβραλτάρ αυτή τη στιγμή έχει ειδικό φορολογικό καθεστώς αυτόνομο. Μέσα στην Ευρώπη, εκτός της Ευρώπης, ενώ ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μεγάλη Βρετανία, το Γιβραλτάρ ήταν εντός, εκτός και επί τα αυτά. Το λέω διότι θα απασχολήσει και τους Ευρωπαίους τώρα με τη διαδικασία του Brexit. Να γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες εντός Ευρώπης, θα τις αναγνώσω για τα πρακτικά, οι οποίες είναι οι βασικές τέσσερις, οι οποίες έχουν φέρει την φορολογική καταστροφή μέσα στην Ευρώπη. Αυτές είναι η Δανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες είναι άρρηκτα δεμένες με τις χώρες, οι οποίες είναι offshore, οι οποίες είναι η Νέα Καλλιδονία, η Γαλλική Πολυνησία, κάποια νότια κομμάτια της Ανταρκτικής, τα Γουάλις και Φουτούνα Islands, το Σεν Πιέρ και Μικελόν, το Άγιος Βαρθολομαίος, η Αρούμπα, η Μπονέρ, το Κουρακάο, η Σάμπα, Σεν Δεσταμπίσους, Σεν Μάρτεν, Ολλανδικό, Αγγίλα και η Cayman Islands. Δεν χρειάζεται να τα γράφετε στα πρακτικά, θα τα δώσω, μην αγχώνεστε. Τα Falkland Islands, που είχε γίνει και η φασαρία στην Αργεντινή, η South Georgia, το Montserrat και πολλές άλλες. Όποιος έχει απάνω το ένα πενιντάρικο, θα σας κάνω άλλη μια αποκάλυψη, όπως δεν το ξέρετε, δεν το έχετε δει ποτέ, εκεί που έχει το νούμερο το X, το Y και τα λοιπά από κάτω, λέει 50 euro και δίπλα έχει δύο κουτάκια. Δεν τα έχει προσέξει ποτέ κανένας. Στα κουτάκια αυτά είναι οι χώρες οι οποίες είναι εξωευρωπαϊκές με δικά τους φορολογικά καθεστώτα. Ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις τυπώσαν στο 50 μόνο, για λόγους που δεν είναι της παρούσης, αλλά το Ρεγιουνιόν, τα νησιά αυτά και κάποια κομμάτια της Μαδαγασκάρης ανήκουν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλω να πω. Αυτή η οδηγία έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Εάν κάποιος αρχίσει να ασχοληθεί μαζί της σοβαρά, και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να ασχοληθεί σοβαρά, διότι είναι έτσι φτιαγμένα τα χρηματοοικονομικά στην Ευρώπη, έτσι τα φτιάξαν και τα δουλέψαμε και εγώ 25 χρόνια στο εξωτερικό, σχεδόν τα μισά από αυτά στο εξωτερικό, όπου μια χώρα, για παράδειγμα, φορολογεί τα μερίσματα των μετόχων, μια άλλη χώρα δεν φορολογεί τα εσωτερικά δάνεια από εταιρεία σε εταιρεία, η μαμά εταιρεία της Ολλανδίας δανείζει την κόρη εταιρεία της Ελλάδος, ο τόκος που πληρώνει η κόρη εταιρεία στη μαμά εταιρεία για την χώρα που είναι η μία είναι βγαίνει σαν έξοδο, ενώ για την άλλη χώρα είναι έσοδο και δεν φορολογείται τίποτα από όλα αυτά. Να μην σας μπλέξω, αλλά είναι έτσι στημένο το όλο σύστημα, έτσι ώστε κάποιος να αγοράζει μετοχές ή να κάνει ενδοομιλικές συναλλαγές χωρίς να πληρώνει πουθενά φόρο. Διότι έτσι είναι το σύστημα. Θα προσπαθήσουν να το αλλάξουν. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να το αλλάξουν. Όσον αφορά στις τροπολογίες. Είναι αρκετές από αυτές, τις διάβασα σχεδόν όλες, είχα τον χρόνο και τώρα, πολύ σημαντικές. Μία-δύο παρατηρήσεις θα κάνω. Ό,τι αφορά με το Υπουργείο Τουρισμού, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα τα ιαματικά λουτρά και ό,τι πρέπει να γίνει και στο νότο ότι πρέπει να γίνει. Το κομμάτι το οποίο αφορά και το Μέγαρο Μουσικής. Έχω διαφωνήσει. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να δίνουμε φορολογική ενημερότητα. Χαρίσαμε 250 εκατομμύρια. Ναι, θα πούμε πάλι. Όπως λέμε και στην πολεμική βιομηχανία. Αλλά δεν μπορεί να τους έχουμε δανείσει, να τους έχουμε χαρίσει 250 εκατομμύρια ευρώ. 250 εκατομμύρια ευρώ στο Μέγαρο, να μην έχουμε δισολογισμό, να έχουμε πρόεδρο αυτόν που το έβαλε μέσα 250 εκατομμύρια και να μην μπορεί να βγάλει κέρδη και να έχει μια ενημερότητα.
και τους ξαναδίνουμε ενημερότητα. Δηλαδή, του τη χαρίσαμε 250 εκατομμύρια. Δηλαδή, δεν είναι για φωνές τέτοια ώρα, αλλά ειλικρινά, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ως εδώ στο Μέγαρο. Ας φύγει στο ΤΑΙΠΕ, δεν με νοιάζει θα πάει. Τα 250 εκατομμύρια τα πληρώνει ένας φορολογούμενος. Εγγυήσεις παλαιών ετών. Όλων των τραπεζών. Εκπέσανε, τα πληρώσαμε. Καλώς τα πληρώσαμε, τελείωσε. Έχουμε δώσει, αν δεν κάνω λάθος, τρίτη φορά φορολογική ενημερότητα. Και ασφαλιστική. Άρα τι κάνουν αυτοί. Συνεχίζουν να χάνουν λεφτά. Δεν έχουν ενημερότητα. Και τα λεφτά που τους χαρίσαμε, τα κάνανε. Εδώ είναι το ερώτημα, κύριε Κουτσούκο μου, το ξέρω και εσείς από παλιά, έχετε την απορία. Την έχω κι εγώ πολλά χρόνια. Γιατί στήθηκε επί Πασόκ. Και εμείς τώρα, στήθηκε ενώ σαν ίδρυμα, έτσι, ορθώς στήθηκε. Αλλά όχι να το συνεχίσουμε να το πληρώνουμε. Ειλικρινά, δεν θα πω τώρα ότι είναι η τελευταία φορά, αλλά θα ήθελα να είναι τελευταία. Την επόμενη θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Δεν γίνεται να μην έχουν ενημερότητα να τους χαρίσαμε 250 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Δεν είναι καθόλου λογικό. Για το Σταύρο Νιάρχο, λογικό. Για το ΣΟΤΑ, η τροπολογία είναι OK. Για τα ελληνικά τουριστικά κίνητα. Το ηλεκτρονικό σύστημα θέλει πάρα πολύ δουλειά για να εναρμονιστεί και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και νομοθεσία. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Για τον έμφυα δεν έχουμε να πούμε κάτι. Ελπίζω να μην ξαναγίνει άλλη φυσική καταστροφή στην Ελλάδα. Και ελπίζω, όπως είδα και τις φωτιές και στη Λακωνία, που κάναμε μια μεγάλη μελέτη και μια μέρα και η κυρία Παπανάτσου είχε την καλοσύνη να απαντήσει σε μια επίκυρη ερώτηση ενός συναδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ από το νομό. Γίνονται πολλή δουλειά έτσι ώστε οι πληγέντες και από τους σεισμούς αλλά και από τις φωτιές να έχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση έτσι ώστε να τα βγάλουν πέρα και στη Λακωνία αλλά και στην Λέσβο και στην ΚΟ. Το επόμενο ζήτημα ήταν, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι ζητήματα τα οποία εθνική φορολογική ενημερότητα, αλλά όσον έχει να κάνει και με τα αεροσκάφη της ναυτικής συνεργασίας, είναι πολύ σημαντικές τροπολογίες και πρέπει να ψηφιστούν. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα περιμένω και την τελευταία που δεν τη διάβασα. Ισχύει ότι έχει έρθει άλλη μια τροπολογία για την Ελστάτ. Δεν την έχουμε δει. Για γραφείο Ελστάτ. Δεν την έχουμε δει, δεν την έχουμε διαβάσει. Δεν μπορώ να πω κάτι για αυτή την τροπολογία μέχρι να διαβάσω. Τις υπόλοιπες τις υπερψηφίζουμε όπως έχουμε πει μαζί με όλα τα άρθρα του εν λόγω νομοσχεδίου. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Κατσιαντώνης από την Ένωση Κεντρών, ειδικός αγορετής.